μάτια τους μετρούν εδώ οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου. Βρισκόμαστε στην οδό Ρίμινη για να δώσουμε το στίγμα μας. Είναι από την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών προς το νοσοκομείο Αττικών, η οποία είναι κλειστή, καθώς όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, η περιοχή όλη έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο βαλτότοπο. Αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί στη μέση του οδοστρώματος. Πάνω σε πεζοδρόμια, οχυρωματικά έργα του στρατοπέδου από απόσταση 3 χιλιόμετρων κατέβηκαν στο σημείο εδώ πέρα. Λάσπες, χώματα, πέτρες. Οι κάτοικοι προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν μαζί με τους πυροσβέστες. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με τη βοήθεια τώρα του οικονολήπτωση Χρήστου Πανάκου, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οι δρόμοι έχουν κλείσει, έχουν δημιουργηθεί εδώ μπάζα, έχουν κατέβει με αποτέλεσμα να κλείσουν οι δρόμοι. Μαζί μας είναι ο δήμαρχος περιοχής, ο κύριος Μαραβέλιας. Κύριε Μαραβέλια, αυτή η εικόνα, ειλικρινώς τώρα, τιμά κάποιον από εσάς που είστε υπεύθυνοι και εσάς, αλλά και τους πιο πάνω από εσάς? Προφανώς κανέναν δεν τιμά, αλλά είναι μια ώρα δύσκολη. Πρέπει να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις. Να ευχαριστήσω τώρα εδώ τα παιδιά της πυροσβεστικής που βλέπουμε, που κάνανε μια τιτάνια προσπάθεια από τις 5.30 ώρα το πρωί. Ήταν πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια εδώ στο σημείο που λέμε είναι προβληματικό σημείο, αναφέρθηκε και πρωτύτερα από εσάς, φέρνει ό,τι τα φερτά υλικά από το βουνό, από τα στρατόπεδα και κλείνει την κεντρική πρόσβαση προς το Αττικό νοσοκομείο. Μια και είναι προβληματικό, σας μεταφέρω αυτό που έζησα πριν. Ερχόμενος εδώ, είχε ένα περιπολικό το οποίο μετέφερε μια έγκυο γυναίκα και λέει: Παιδιά, πώς θα περάσουν. Το είδατε, φαντάζομαι, έτσι. Και την ξανά στείλα στο παλατάκι πίσω. Δεν υπήρχε ενημέρωση, έχει και άλλη πύλη προς το Περιστέρι, η οποία δεν είχε προβλήματα. Δηλαδή, δεν απεκλείστηκε εντελώς η πρόσβαση προς το Αττικό νοσοκομείο, αλλά η πιο γνωστή διόδος είχε πρόβλημα. Είδατε πολλά αυτοκίνητα εγκατελειμμένα, τα είχαν παρασύρει εδώ. Τώρα κάνουμε προσπάθεια αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Δυστυχώς στην πόλη μας παρουσιάστηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτό το σημείο που έχει το πρόβλημα. Και στην Αφέα Σκαραμαγκά και στην Αστιθέα. Και βέβαια πάρα πολλά υπόγεια και μη υπόγεια έχουν πλημμύρες. Οι συνδημότες μας βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε κατάσταση εκτός ανάγκης εδώ πέρα και χωρίς να είναι υπερβολικό, δηλαδή βλέποντας την όλη κατάσταση. Αλήθεια, βλέπω εδώ, είδα τα χειροματικά έργα πραγματικά. Τα φρεάτια ήταν καθαρά πριν ή τώρα? Βλέπετε εδώ υπάρχουν τόνους λάσπης. Δεν μπορούν σαν εδώ δεν αντέχει. Αν δεν μαζευτεί το νερό πάνω στα στρατόπεδα, σε τέτοιες καταστάσεις, με τόσο όγκο νερού, αποκλείεται εδώ να μαζευτεί το. Χρειαστούν τουλάχιστον 2 μέρες εδώ για να καθαρίσει. Βέβαια, βέβαια. Μεγάλες καταστροφές, ζημιές πολύ μεγάλες. Σε αυτοκίνητα, σε περιουσίες? Σε περιουσίες, καταρχήν ευτυχώς δεν είχαμε θύματα σε ανθρώπους. Αυτοκίνητα και πλημμυρισμένα σπίτια, σε γκαράζ, υπόγεια κτλ. Πάρα πολλά. Αυτή είναι η εικόνα, όπως μπορείτε να δείτε. Γλαφυρή, δεν χρειάζεται πολλές περιγραφές. Άλλωστε, οι Ιταλοί και οι Δήμαρχοι, πώς θα το βγάλετε πέρα από εδώ και στο εξής? Για να μιλήσω λίγο. Δήμαρχε, βεβαίως, μεταφέρω, δίνω το ακουστικό μου στον Δήμαρχο για να έχετε επαφή άμεση, Πόπη. Πώς θα τα καταφέρει καλό από εδώ? Μεσημέρι, όσο μπορεί να είναι καλό μεσημέρι. Ναι. Δήμαρχε, πώς θα τα καταφέρετε από εδώ και στο εξής τώρα, που θα έχετε λιγότερους πόρους κρατικούς, λιγότερα χρήματα από την πολιτεία? Πώς θα καταφέρετε να αντιμετωπίσετε από τα καιρικά φαινόμενα μέχρι ό,τι άλλο χρειάζεται στο Δήμο σας? Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπουμε είναι σχεδόν σοκαριστικές. Θυμίζει να έχει βομβαρδισμένο τοπίο η περιοχή. Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Είναι το μεγάλο ερωτήμα.